Λοιπόν, Ιάκωβος Μιλετίγεβιτς μαζί μας, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΠΑ στα Φανάρια. Βέβαια, με το καλημέρα εδώ στο νησί ήρθες να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου και να συνδράμεις κι εσύ στο αυτό το κάμπ το ωραίο που κάνει ο ΟΠΑ στα Φανάρια. Βλέπουμε από πίσω εδώ τα παιδάκια να παίζουν, να το χαίρονται. Πες μου δύο λόγια, πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό? Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και της ομάδας και των ανθρώπων της Νάξου, οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία να κάνουν αυτό το camp. Τα παιδιά μέσω αυτού του camp μπορούν να βοηθηθούν πάρα πολύ για πολλές γνώσεις και με τους προπονητές που ήταν όλες αυτές τις μέρες εδώ. Πήραν χρήσιμες πληροφορίες γιατί και το άθλημα, ώστε να μπορούν να τις κάνουν και να τις βάλουν στο παιχνίδι τους και ο καθένας με τον δικό του τρόπο να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά μείναν ευχαριστημένα από αυτό και πιστεύω και τις επόμενες χρονιές να γίνουν αντίστοιχα κάμπ. Ναι, ο Βάσος του Παναγιά βέβαια το συνηθίζει αυτό, διοργανώνει παρόμοια κάμπ κάθε καλοκαίρι. Και εσύ βέβαια ως ένα παιδί προέρχεσαι από μια αθλητική οικογένεια, καθότι ο πατέρας σου διεθνής αθλητής, μπασκετμπολίστας επί σειρά ετών με μεγάλες διακρίσεις στην Εθνική Σερβίας, σίγουρα γνωρίζεις πόσο σημαντικό είναι σε αυτή τη μικρή ηλικία να μπαίνει το πνεύμα του αθλητισμού, έτσι? Σίγουρα, το πνεύμα του αθλητισμού μπαίνει και από το και μες στο γήπεδο. Ένα παιδί σε αυτή την ηλικία μπορεί να το μετουσιώσει και σίγουρα κατά την οικογένειά του. Η οικογένειά του σίγουρα θα την βοηθήσει ώστε να μπορεί στο γήπεδο να βγάλει αυτό που θέλει και οι προπονητές του σίγουρα κοντά του να τον εξελίξουν σαν άνθρωπο και σαν παίκτη. Κυρίως σαν άνθρωπο πρώτα και μετά σαν παίκτη. Ωραία. Επάνω και δύο λόγια για τον ερχομό σου να πα στα Φανάρια. Σίγουρα είσαι ένας αθλητής ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση του από στα Φανάρια, καθώς έχει μεγάλη έτσι, σταδιοδρομία στο χώρο του μπάσκετ. Πες μας για την απόφασή σου, πώς έχεις βρει τα πράγματα εδώ, στην Άξο. Ήταν μια απόφαση που την συζήτησα με τους ανθρώπους της ομάδας. Είχαμε σε πάρα πολύ θετικό κλίμα. Τα παιδιά θέλουν να φτιάξουν κάτι πολύ καλό φέτος. Εγώ από την πρώτη στιγμή ήθελα να έρθω γιατί βλέπω βλέπω κίνητρα στη νέα χρονιά που έρχεται ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα, να φτάσουμε όσο ψηλά γίνεται με τον ΟΠΑΣ, γιατί υπάρχουν βάσεις, υπάρχουν ακαδημίες, υπάρχουν δομές ώστε να μπορούμε σιγά σιγά και η ιατρική ομάδα να καταφέρει όσο παραπάνω γίνεται και την χρονιά και την επόμενη η ομάδα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εύχομαι υγεία γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές με τα δρόμενα του κορονοϊού. Να έχουμε υγεία όλοι μας στο γήπεδο, να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας στον επόμενο μήνα και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά. Στόχος. Όσο το ψηλά γίνεται, μέρα με τη μέρα να δουλεύουμε στο γήπεδο σκληρά, να προπονούμαστε, να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουμε και όλα θα έρθουν έτσι. Ωραία. Δώσε και στο... Έλα εδώ. Να σου υπογράψει και το αυτόγραφο. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό που είδαμε μόλις τώρα, τα παιδιά να παίρνουν από εσάς που έχετε εμπειρίες στο μπάσκετ έτσι χαρά και να σας έχουν ως συνδάλματα. Πόσο σημαντικό νομίζω ότι θα είναι αυτό για ένα μικρό αθλητή, γιατί είπες και πριν ότι ο ΟΠΑΣ στα Φανάρια έχει ακαδημίες, σίγουρα αυτές οι ακαδημίες και αυτά τα παιδιά τα νεότερα θα σας παρακολουθούν. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ομάδα σε υψηλό επίπεδο σε τέτοιους συλλόγους. Σίγουρα, ο κάθε παίκτης αυτές οι ηλικίες που είναι τα παιδιά αυτά μπορεί να δίνει το καλύτερο παράδειγμα για αυτά τα παιδιά. Γιατί όπως εσύ είσαι ένας αθλητής μέσα στο γήπεδο, όπως εγώ και όλοι οι μπασκετμπολίστες, πρέπει να δίνει το καλύτερο παράδειγμα σε αυτά τα παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά σε εισαγωγικά παίρνουν στοιχεία από σένα για να μπορούν και εκείνοι σε λίγα χρόνια να καταφέρουν να φτάσουν να κάνουν κάποια πράγματα στο μπάσκετ και γενικά σαν άνθρωποι και σαν χαρακτήρες. Σίγουρα πρέπει να δίνουμε το καλύτερο παράδειγμα στα παιδιά αυτά και θέλουν χαρά, θέλουν,
θέλουν σίγουρα να τους λες πράγματα τα οποία μπορούν να, τους, να τα βάλουν στη ζωή τους και στο παιχνίδι. Και μακάρι να δούμε και κάποια από αυτά. Και μακάρι και εύχομαι από αυτά τα παιδιά να εξελιχθούν και σε. Και ως μπασκεμπολίστες και ως μπασκεμπολίστες και τέτοια κορίτσια. Ποια είναι η ευχή σου για να κλείσουμε με μια ευχή έτσι για τη νέα αγωνιστική περίοδο? Εύχομαι τη φετινή χρονιά να έχουμε όλη υγεία στο γήπεδο, πως όλοι οι άνθρωποι, όσοι μπορούν να είναι μέσα στο γήπεδο, τώρα δεν ξέρω πόσα θα μπορούν να βάλουν στο γήπεδο. Τα πρωτόκολλα. Ναι, τα πρωτόκολλα. Τα περιβόητα. Εύχομαι υγεία, να έχουμε όλη την υγεία μας, γιατί σίγουρα έξω, όπως ακούμε, άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους και είναι λυπητερό αυτό για όλους μας. Να έχουμε την υγεία μας, υπομονή μέσα στο γήπεδο για την ομάδα, να βάλουμε τους στόχους μας και όλα πιστεύω θα έρθουν μέρα με τη μέρα, δουλειά με τη δουλειά και όλα θα γίνουν. Ευχαριστούμε πολύ και καλή αγωνιστική περίοδο μακριά από τραυματισμούς και στο τέλος να είσαι χαμογελαστός. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.